Η μέρα ξεκινάει με γυμναστική, άλλες μέρες επιλέγω μία πιο ήπια και ήρεμη γυμναστική και άλλες μία πιο δυναμική και ενεργητική, όπως σήμερα που επέλεξα να κάνω μία προπόνηση kickboxing. Η γυμναστική το πρωί μου δίνει ενέργεια και εννοείται με γεμίζει ενδορφίνες για να ξεκινήσω την ημέρα μου. Εννοείται στη συνέχεια πίνω αρκετό νερό και κάνω λίγο διαλογισμό που με ηρεμεί. Διαβάζω μερικές σελίδες από το βιβλίο που διαβάζω περιστασιακά και εννοείται ότι υπογραμμίζω τα στιχάκια που μου αρέσουν. Γράφω λίγο στο ημερολογιό μου και στη συνέχεια φτιάχνω το πρωινό μου. Για σήμερα έχει φρυγανιές με ένα ροζ χούμους που πάμε να σας δείξω πώς έγινε. Βάζω τα ρεβίθια, το παντζάρι, το ταχίνι, λίγο σκόρδο, εννοείται πάπρικα, κύμινο, λεμόνι, ελαιόλαδο και τέλος προσθέτω αλάτι και πιπέρι. Τα χτυπάω όλα μαζί και φτιάχνεται ένα ροζ υπέροχο χούμους. Όλα τα υλικά της συνταγής σας τα έχω κάτω στο κουτί περιγραφής. Αποθηκεύω το πεντανόστιμο χούμους σε ένα γυάλινο βάζω στο ψυγείο και επανερχόμαστε στη σημερινή μέρα. Απλώνω πάνω στο κουταγιανιές το χούμους, το οποίο θα απολαύσω και στη συνέχεια φτιάχνω αυτά τα δύο σφινάκια. Το κάθε σφινάκι περιέχει πολυφενολικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 100% φυσικό χυμό ρόδι. Ένα σφινάκι ευεξίας και δεξιοδοτικών θα το λέγαμε. Και στο τέλος εννοείται φτιάχνω τον καφέ μου. Καλημέρα! Για σας είναι η Τρίτη, η Μεγάλη Τρίτη. Για μένα που το γυρνάω όλο αυτό είναι Πέμπτη πριν την Μεγάλη Τρίτη. Χθες ήταν και τα γενέθλιά μου, Μεγάλη Δευτέρα για σας εννοώ. Για μένα ακόμα δεν έχουν έρθει, πω, μιλάμε για το μέλλον. Σας μπέρδεψα, ελπίζω όχι. Σήμερα αυτό που θα κάνουμε, που θα κάνω δηλαδή, είναι να σας δείξω τι τρώω μέσα στην ημέρα μου, αλλά με μια ιδιαιτερότητα, ότι τα κύρια μου γεύματα θα έχουν ρεβίθια. Σας έχω κάνει ακόμα ένα βιντεάκι που τρώω όλη την ημέρα βρώμη. Τυχαία τότε είχαν τα κύρια μου γεύματα όλα βρώμη. Τώρα όμως επίτηδες θα φάω σε κάθε μου γεύμα κάτι το οποίο να περιέχει ρεβίθια. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι ένα challenge για να γίνω κι εγώ λίγο πιο δημιουργική. Αλλά επίσης, καθώς για σας είναι μεγάλη εβδομάδα, να σας δείξω τρεις διαφορετικές ιδέες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρεβίθια μέσα στις συνταγές σας. Τα ρεβίθια είναι μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, φυτικών πρωτεϊνών και αρκετών βιταμινών και έχουν την ιδιότητα ότι μας κρατάνε χορτά τους για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, προκειμένου ο ανθρώπινος οργανισμός να απορροφήσει καλύτερα τις φυτικές πρωτεΐνες των ρεβιθιών. Είναι καλό να τα συνδυάζουμε με μια πηγή αμυλούχου υδατάνθρακα, όπως είναι το παξιμάδι, είτε είναι το ρύζι, είτε είναι κάποια πίτα, είτε είναι κάποιο παξιμαδάκι. Οπότε θα δείτε και τέτοιους συνδυασμούς μέσα στην ημέρα. Οπότε σας έδειξα το πρωινό μου, το οποίο ήταν ένα χούμους ροζ υπέροχο στην γεύση αλλά και στην όψη. Στη συνέχεια το μεσημέρι θα φτιάξουμε φαλάφελ και το βράδυ θα φτιάξουμε στραγάλια. Τα στραγάλια ουσιαστικά κάτι το οποίο ούτε εγώ ήξερα, γίνονται από τα ρεβίθια, τα οποία όμως ουσιαστικά είτε αποξερώνονται είτε ψήνονται πάρα πολύ, δεν ξέρω με ποιο τρόπο τα κάνουν. Εμείς θα τα κάνουμε στο φούρνο και θα προσθέσουμε μετά διάφορα αρωματικά και μυρωδικά, αλλά και διατροφική μαγιά για να το κάνει πιο θρεπτικό. Είτε νηστεύεις λοιπόν, είτε είσαι vegan, είτε χορτοφάγος ή θέλεις κάτι διαφορετικό για την καθημερινότητά σου, σου προτείνω και τις τρεις συνταγούλες. Τόσο για την νοστιμιά, όσο και για την θρεπτική τους αξία. Η δική μου μέρα σήμερα έχει αρκετή δουλειά στο σπίτι, αλλά και εννοείται από το μεσημέρι και μετά και στο γραφείο, οπότε θα σας πάρω μαζί μου σε όλη την ημέρα μου. Και θα ήθελα πολύ να μου πεις τι έχει η δική σου μέρα για σήμερα. Τι προβλέπετε να κάνεις ή τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Για γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Επίσης, επειδή έχω δει ότι σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια με το να τρώω όλη την ημέρα κάποιο βασικό στατικό, αν θέλετε γράψτε μου κάποια πρόταση που θα έχετε για κάποια άλλη μέρα να κάνω αυτό το challenge να τρώω όλη την ημέρα κάποιο θρεπτικό στατικό, ή τρόφιμο δηλαδή. Επίσης, εννοείται να θυμηθείς να κάνεις subscribe στο κανάλι γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και βλέπω ότι αρκετά από εσάς, ενώ βλέπετε τα βιντεάκια, δεν έχετε κάνει εγγραφή. Για πήγαινε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να μεγαλώνει εδώ πέρα η ομάδα μας. Εννοείται χτυπήστε και το καμπανάκι για να σε ενημερώνει για το πότε θα ανεβαίνουν τα βίντεο
και να μου κάνεις follow και στο Instagram, που εκεί η ομάδα μας είναι ακόμα μεγαλύτερη και έχουμε καθημερινή επαφή και συναναστροφή. Αυτά λοιπόν, πίνω λίγο καφεδάκι και πάω για δουλειά. Και επειδή λιγάκι πείνασα, ήρθε η ώρα για το δεκατιανό. Έχω βάλει φραουλίτσες μαζί με κάσεις που αγαπώ πάρα πολύ και είναι ένας ωραίος συνδυασμός, ούτως ώστε να μας χορταίνει περισσότερο το φρούτο. Φρούτο μαζί με ξηρούς καρπούς. Υδατάνθρακες, φυσικά ζάχαρα μαζί με καλά λιπαρά. Ήρθε η ώρα να πάμε να ανανεώσουμε ένα μικρό σαν παρτεράκι που έχω έξω στο μπαλκόνι, το οποίο όλοι έχουν κάνει μέσα στο χειμώνα. Το μόνο που έχει αντέξει είναι λίγο η aloe vera που και αυτή και ένα άλλο φυτάκι. Αλλά θα πάμε να τα αλλάξουμε όλα και να πάρουμε πολύ ωραία και μυρωδικά. Σκέφτομαι αν βρούμε και φραουλίτσες και κάτι τέτοιο. Πάμε να σας δείξω πώς είναι τώρα και εννοείται μετά θα σας δείξω και το τι θα αγοράσουμε, αλλά και πώς θα τα βάλουμε. Μόλις γυρίσαμε από τα ψώνια, πάμε να σας δείξω τι πήραμε. Αρχικά πήραμε αυτό εδώ το φυτάκι, το πολύ ωραίο, κοιτάξτε φύλλα. Τέλειο. Το οποίο είναι εσωτερικού χώρου γιατί θέλαμε και λέγεται decorum. Έτσι λέγεται decorum, ναι, οπότε αυτό θα μπει μέσα. Και μας είπε ότι γίνεται και πάρα πολύ μεγάλο. Εννοείται πως πήραμε ρίγανη για να βάζω και στα φαγητά. Πήραμε επίσης λεμονοθύμαρο. Τέλειο, έχει και ανθάκια πάνω. Επίσης πήραμε δυόσμο, γιατί εμείς το καλοκαίρι και τώρα την άνοιξα, αλλά και το καλοκαίρι φτιάχνουμε κάτι σαν μοχίτο με φυσικό χυμό, λεμόνι και μέσα αρκετό δυόσμο και λίγη στέβια και πάω και γίνεται τέλειο, οπότε το θέλουμε αρκετά. Πήραμε επίσης 3 βασιλικούς πλατύφυλλους βιολογικούς, για να τους βάλουμε και τους 3 μέσα σε μία γλαστρούλα. Αυτοί αντέχουν πάρα πολύ, μα άντεξαν μέχρι και μετά τα Χριστούγεννα και Γενάρη, Φλεβάρη εκεί πέρα. Εντάξει, μετά με το πάρα πολύ κρύο δεν άντεξε, αλλά γιατί τέλεια, αντέχουν πάρα πολύ και εγώ βάζω πάρα πολύ και στις σπιτικές πίτσες που κάνουμε τα βράδια, τέλειο. Πήραμε επίσης και αυτούς τους βασιλικούς, τους καλοκαιρινούς νομίζω λέγονται, που είναι και αυτοί βιολογικοί, πήραμε πάλι 3 για να τους βάλουμε και τους 3 σε μία γλαστρούλα, εξαιρετική και για τα φαγητά. Αυτά εδώ τα 3 θα μας φτιάξουν, ελπίζω δηλαδή, να φτιάξουν και να παράγουν ντοματίνια. Και αυτά είναι βιολογικά, τα πήραμε 3 για να μπουν σε μία γλαστρούλα και τα 3 ντοματίνια βελανίδια. Τέλεια. Και το τελευταίο που πήραμε είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι φράουλες. Βιολογικές και αυτές. Ελπίζω να μας βγάλει φραουλίτσες πεντανόστιμες. Ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το μεσημεριανό, καθώς η μέρα μας είναι η μέρα ρεβιθιών, φράζουμε τα ρεβίθια και συνέχεια τα στραγγίζουμε. Να πω ότι τα ρεβίθια έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και πάμε να φτιάξουμε τα φαλάφελ ψιλοκόβοντας μια κόκκινη πιπεριά και προσθέτοντάς την σε ένα μπολ. Το ίδιο κάνουμε μετά για το κρεμμύδι το ξερό και προσθέτουμε μαϊντανό, το οποίο τον έχω στην κατάψυξη, τον ψιλοκόβω και τον προσθέτω και βάζω επίσης και άνετο που μας αρέσει πολύ. Στο μείγμα προσθέτω κόλιανδρο τριμμένο και λίγο κύμινο τριμμένο. Τέλος προσθέτω τα ρεβίθια και ζυμώνω πάρα πολύ καλά. Προσθέτω αλεύρι ολικής από ρεβίθι για να μην αλλοιώσω την γεύση από τα ρεβίθια στα φαλάφελ. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Πλέθω τα φαλάφελ και τα βάζω σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Τα ψήνω περίπου για 30 με 40 λεπτά και μετά από αυτόν τον χρόνο είναι έτοιμο. Θα τα δείτε. Θέλουμε να έχουν ροδίσει πάρα πολύ καλά. Για το μεσημεριανό μου λοιπόν θα βάλω μια τορτίγια ολικής άλεσης, λίγο από το ροζ χούμους, σαλάτα εννοείται και στο τέλος θα προσθέσω και 2 φαλάφελ.
Και αφού έφαγα και ετοιμάστηκα, φεύγουμε για το γραφείο που έχουμε να δούμε αρκετά περιστατικά μέχρι το βράδυ. Και συνεχίζεται η μέρα με τα ρεβίθια στο επόμενο γεύμα, το βραδινό. Ήρθαμε στο γραφείο. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δουλίτσα μας. Ήρθαμε λοιπόν στο γραφείο, πάμε να οργανώσουμε τις δουλίτσες μας να ξεκινήσουμε. Πάμε να τακτοποιήσουμε το γραφείο λοιπόν. Λοιπόν, βάζουμε στην τηλεόραση και κάτι όμορφο να παίζει. Ας βάλουμε αυτό. Ωραίο είναι. Ανοιξιάτικο και με ωραία μουσικούλα. Θα παίζει αυτό, πάμε να βάλουμε λίγο νεράκι να έχω να πίνω και ξεκινάμε τις συνεδρίες. Πριν ξεκινήσω τις συνεδρίες, θέλω να συζητήσουμε κάτι. Είδα πριν ένα βιντεάκι το οποίο ανέβασε ο Φίλιππος, ο Φίπστερ, ο οποίος σχολίαζε για ένα βίντεο το οποίο δύο άτομα σχολίαζαν και έκριναν και βαθμολογούσαν σώματα άλλων ανθρώπων. Και έλεγε την δική του εμπειρία στο κομμάτι της δυσκολίας αντιμετώπισης και αγάπης στο σώμα του κτλ. Και ως διαιτολόγος και τροφολόγος θέλω να σας πω πόσα άτομα δυσκολεύονται στο να αγαπήσουν το σώμα τους και να το αποδεχτούν. Αποδέχομαι δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος. Αποδέχομαι σημαίνει ότι κατανοώ αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι. Με αγαπώ για αυτό που είμαι. Με καταλαβαίνω, με κατανοώ. Και επειδή ακριβώς όλη αυτή η αγάπη και επειδή με αγαπώ, προσπαθώ να με κάνω καλύτερο. Άρα το να κρίνουμε κάποιον από το σώμα του, είτε μπορεί να περάσει κάποιος και εμείς να το σχολιάσουμε στον φίλο μας ή στη φίλη μας, είτε πόσο μάλλον δημόσια κάποιος να κρίνει και να βαθμολογεί το σώμα κάποιου άλλου, όλο αυτό διονύζει έναν φαύλο κύκλο που γίνεται στην κοινωνία μας, που είναι κάποιοι να κρίνουν κάποιους άλλους και αυτοί οι κάποιοι άλλοι είτε να το παίρνουν πάρα πολύ μέσα τους και να τους ενοχλεί πάρα πολύ και να τους πειράζει και έως και κατάθλιψη μπορεί να πέσουν, είτε αντιδραστικά να αντιδρούν προς αυτά τα άτομα, κάτι το οποίο εννοείται δεν χρειάζεται. Αν λοιπόν ξεκινούσαμε από το να μην σχολιάζουμε κανενός βάρος, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Εγώ λέω και ξαναλέω ότι δεν χρειάζεται να μιλάμε για το σώμα και για το βάρος κανενός. Έχω κάνει και αναλυτικό βιντεάκι για αυτό το θέμα, για το δεν μιλάω για το βάρος κανενός, είτε το βάρος είναι ένα θετικό πρόσημο, δηλαδή είτε έλεγα σε κάποιον «Α, τι ωραίο σώμα έχεις, α, είσαι πολύ αδύνατος», είτε υπήρχε ένα αρνητικό πρόσημο, δηλαδή έλεγε κάποιος «Αυτός είναι χοντρός, αυτός πρέπει να χάσει κιλά» κτλ. Κτλ. Κανένα σχόλιο δεν βοηθάει σε κανέναν άνθρωπο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα το πάρει ψυχολογία και τι αντίκτυπο θα έχει στη δική του ζωή. Οπότε σχόλια για το βάρος δεν έχουν κανένα λόγο. Επίσης κάτι άλλο το οποίο είπε ο Φίλιππος και έχει απόλυτο δίκιο είναι ότι αυτά που λένε οι άλλοι για μας λένε περισσότερα για αυτούς παρά για μας. Σκεφτείτε λοιπόν ένας άνθρωπος αν κρίνει το σώμα ενός άλλου ανθρώπου και το κρίνει και πάρα πολύ αυστηρά και το βαθμολογήσει και χαμηλά, σημαίνει ότι ο ίδιος έχει θέματα ανασφάλειας με το σώμα του και ο ίδιος κρίνει το σώμα του και τον εαυτό του με βάση την εξωτερική του εμφάνιση και χωρίς τίποτα άλλο. Άρα ο ίδιος μαστιγώνεται κάθε μέρα στο να κάνει αυτό που νομίζω ότι πρέπει για να έχει υψηλή βαθμολογία στο σώμα του και όλες αυτές οι ανασφάλειες, οι δυσκολίες, η πίεση που ασκεί στον εαυτό του τα πετάει σαν μπαλάκι στον απέναντι άνθρωπο. Άρα όντως, αυτά που λέει κάποιος για εσένα, για το δικό σου σώμα, δεν χαρακτηρίζουν το δικό σου σώμα, αλλά περισσότερο τις δικές του ανασφάλειες για το δικό του σώμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει καλά με την πάρτη του, με το σώμα του, με το χαρακτήρα του, με τη συμπεριφορά του, με τα συναισθήματά του, δεν θα μπει καν στη διαδικασία να σχολιάσει και να κρίνει, πως μόνο να βαθμολογήσει, τον συνάνθρωπό του. Δεν θα το κάνει, δεν το έχει ανάγκη. Ίσα ίσα, αυτός ο οποίος θα έχει καλά μέσα του, στον απέναντί του θα βρει ένα θετικό στοιχείο να πει. Δεν θα ψάχνει το άσχημο λοιπόν, αλλά θα ψάχνει το όμορφο, το καλό στοιχείο. Το πιο σημαντικό είναι η εικόνα που έχεις εσύ για το σώμα σου.
και η σχέση που έχεις με το σώμα σου και με το φαγητό σου. Κανένας δεν θα σου βάλει μια ταμπέλα σε εσένα, αλλά επίσης μην βάζεις και εσύ ταμπέλα στον εαυτό σου. Δεν θέλουμε ταμπέλες. Εσύ σε αυτό που είσαι τώρα, δόξα τω Θεώ, έχεις πολλά καλά και τις περισσότερες φορές δεν τα εκτιμούμε. Έχουμε το σώμα μας, έχουμε την υγεία μας και εννοείται ότι όποιος θέλει να δει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, μπορεί να την δει, αλλά με αυτοαγάπη και αυτοφροντίδα. Και πρέπει να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας, όπως εμείς έχουμε συναισθήματα και αυτά μπορεί να πληγωθούν από κάποια πράγματα που θα μας πούν οι άλλοι, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι και ο συνάνθρωπός μας έχει επίσης συναισθήματα. Και όσον αφορά για το bikini body, όλοι και όλες θα βγούμε στην παραλία με το σώμα μας για να χαρούμε τον ήλιο, την θάλασσα, την αμμουδιά, την ξεγνιασιά και όλα αυτά τα όμορφα που μας προσφέρει. Κανένας δεν πάει στη θάλασσα για να κρίνει τον άλλον. Κανένας που τα έχει καλά μέσα του με τον εαυτό του. Οπότε, εσύ θέλω να σκέφτεσαι ότι θα πας για να χαρείς την φύση, την παραλία, τη θάλασσα, να περάσεις όμορφα, χωρίς να σε νοιάζει τίποτα άλλο και χωρίς να κάνεις δεύτερη σκέψη. Το πιο πιθανό είναι ότι και οι υπόλοιποι θα κάνουν ακριβώς το ίδιο και κανένας δεν θα κρίνει κανέναν. Ακόμα όμως και να κάποιος να σχολιάζει τον άλλον, δεν μας αφορά. Εμείς θα πάμε στην παραλία με το χαμόγελό μας και ας τους άλλους να λένε ό,τι θέλουν, στο τέλος αυτό που μετράει είναι ότι μάλλον τελικά θα πούν κοίτα πόσο χαρούμενη είναι με τον εαυτό της, με το σώμα της, τι αυτοπεποίθηση βγάζει προς τα έξω, πόσο καλά περνάει, τέλεια, μάλλον τη ζηλεύω. Οπότε εσύ κοίτα να περνάς όμορφα και να ζεις τη ζωή σου και μη σε απασχολεί αν και τι θα λέει οποιοδήποτε άλλος. Αυτά. Αρκετά μακρηγόρησα, πάω να ξεκινήσω τις συνεδρίες, ξεκινάμε διαδικτυακά. Έχω ένα πολύ μικρό κενά και οπότε θα φάω το απογευματινό μου ρύζο γκοφρετίτσα με τυράκι γιατί θέλουμε υδατάνθρακες μαζί με πρωτεΐνη. Ήρθε η ώρα να φύγουμε λοιπόν και να γυρίσουμε στο σπίτι και να φάμε ένα γεύμα το οποίο δεν το έχω ξανακάνει, πρώτη φορά που θα το κάνω και ελπίζω να μας βγει και ωραίο. Πάμε λοιπόν, επιστροφή στο σπίτι. Και αφού γύρισα σπίτι, πάμε να σας δείξω πώς θα ετοιμάσω το βραδινό γεύμα. Έχω ήδη προετοιμάσει τα ρεβιθάκια από το μεσημέρι και τον μπρόκολο, οπότε πάμε να σας δείξω με τι θα τα σερβίρω, σίγουρα με μια πηγή πρωτεΐνης και κάποια πηγή αμυλούχου υδατάνθρακα. Πάμε! Αρχικά, σε ένα έταψι με λαδόκολλα, βάζω τα ρεβίθια, τον μπρόκολο και λίγο ελαιόλαδο που τα ανακατεύω πολύ πολύ καλά. Τα ψήνω για 10 λεπτά, τα βγάζω, τα ανακατεύω και τα ξαναψήνω για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια, όταν τα βγάλω, προσθέτω διατροφική μαγιά, η οποία είναι ένα προϊόν φυσικής ζύμωσης, ενός συγκεκριμένου ζυμωμικτά, έχει τυρένια γεύση και είναι πλούσια σε ασβέστιο, βιταμίνη B12, μαγνήσιο και κάλιο. Προσθέτω επίσης πάπρικα, σκόρδο, κρεμμύδι, ανακατεύω πολύ καλά και είναι έτοιμα. Όταν θέλω να τα σερβίρω, προσθέτω συνήθως λίγο αυγό, μοτσαρέλα και μερικά κριτσίνια παντζεριού. Έφτιαξα λοιπόν αυτή την πιατελίτσα με τα όμορφα πραγματάκια για να φάμε για βραδινό. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή μέρα και να την βρήκατε ενδιαφέρον και να πήρατε διάφορες ιδέες. Μαζί θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη στις 3. Και εννοείται μέχρι τότε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι και να χτυπήσετε το καμενάκι ή να σας ενημερώνει για τα επόμενα βίντεο που θα ανεβαίνουν. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να αγαπάς το σώμα σου, να τρέφεις ωραιοποιημένα και να ασκείσαι.